Ο σκοπός της συνάντησης είναι να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση του πώς δουλεύουν στην πράξη τα εργαλεία αρεστότητας τα οποία έχει παράσχει η ελληνική κυβέρνηση στις τράπεζες με σκοπό να τα διοχετεύσουν στην ελληνική επιχειρηματικότητα, μικρή, μεσαία και μεγάλη. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το πλαίσιο των μέτρων που έχει πάρει η πολιτεία, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Το πρώτο στο δικό μας μέλημα, δικό μου αλλά και των συναρμοδίων υπουργών, είναι να σιγουρευτούμε ότι αυτή η ρεστότητα φτάνει τελικά στους αποδέκτες. Και σε μια έκτακτη κατάσταση όπου το ζήτημα της επιβίωσης επιχειρήσεων πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και η δικιά μας προφανώς πολιτεία, αλλά νομίζω και η δικιά σας, γιατί είναι όλοι οι πελάτες σας. Οπότε αυτός είναι ο βασικός σκοπός της συζήτησης. Θα μπούμε στα ευρύτερα ζητήματα τα οποία αφορούν τον τραπεζικό κλάδο, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε ξανά, διότι θα βρεθούμε μπροστά σε μεσοπρόθεσμες προκλήσεις, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Σταματώ εδώ, δίνω το λόγο στον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Άδωνη, να κάνει και αυτός μια σύντομη εισαγωγή, να εντοπίσει πού βλέπει ενδεχομένως προβλήματα αυτή τη στιγμή από τις πρώτες μέρες υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων.